Ορίστε, κύριε Παφίλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία και κύριοι βουλευτές, η μεγάλη αντίφαση και αντίθεση στην εποχή μας είναι ότι από τη μια μεριά έχουμε μια αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μια τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας που δίνει τη δυνατότητα για δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτικές και προνοιακές υπηρεσίες και στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και στον τομέα της υγείας, όπως και σε όλους τους τομείς, όπως και στο ασφαλιστικό, όπως και στην παιδεία, όπως και στον πολιτισμό, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και θα επαναλάβω ότι η ιστορία με την οποία διαπαιδαγωγείται τον κόσμο η υπέρμαχη του συστήματος τελειώνει πλέον. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Ότι ναι μεν ο καπιταλισμός είναι εκμεταλλευτικό σύστημα, ότι ναι μεν ο καπιταλισμός είναι κακός σε μερικές πλευρές, αλλά η πρόοδος η συνολική συμπαρασύρει, λέτε, και την πρόοδο του εργαζόμενου λαού. Και έτσι σιγά σιγά και μέσα σε αυτό το σύστημα μπορεί να μην έχει αυτό που θέλει, αλλά περνάει καλύτερα, βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που γυρίζει πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σε όσα συζητήσαμε για το ασφαλιστικό και δεν είναι ξεκομμένα, αλλά και στον ίδιο τον τομέα της υγείας. Και εδώ θέλουμε να πούμε, κυρία Υπουργέ, και τα γνωρίζετε και κύριε της κυβέρνησης, ότι εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις. Φιλοσοφικές, ιδεολογικές, πολιτικές. Η μία λέει ότι όλα, πρώτα απ' όλα η ίδια εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα, άρα πουλιέται και αγοράζεται. Και το ίδιο συμβαίνει βέβαια και σε όλους τους τομείς. Η υγεία είναι εμπόρευμα. Χυδαίο εμπόρευμα πολλές φορές. Γιατί πώς θα μου το πείτε αυτό, όταν ένας που δεν μπορεί να πληρώσει πεθαίνει, και όταν ένας που μπορεί ζει, πώς θα το πούμε? Δεν είναι ένα χυδαίο εμπόρευμα μέσα σε αυτό το σύστημα? Και πλέον φτάνει το σύστημα και τρώει τα ψωμιά του. Και ό,τι αναγκάστηκε να δώσει. Για πολλούς λόγους. Και από την πίεση του κινήματος. Και από την ύπαρξη των σοσιαλιστικών χωρών. Και από εσωτερική του ανάγκη, γιατί χρειάζεται την εργατική δύναμη, πλέον τώρα σε συνθήκες τέτοιας κρίσης αναγκάζεται και αρχίζει να τα παίρνει όλα πίσω. Εδώ λοιπόν είναι οι διαφορετικές αφετηρίες που έχουμε και η ριζική διαφωνία που έχουμε και με το υπάρχον νομοσχέδιο, αλλά και με την στρατηγική. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχετε σχέδιο. Γιατί τα ίδια λέγατε κι εσείς για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει σχέδιο το ΠΑΣΟΚ. Όπως έχει σχέδιο, έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σχέδιο έχουν και όλες οι καπιταλιστικές χώρες για τον τομέα της υγείας. Θα μιλήσω στην πορεία ποιο είναι αυτό το σχέδιο και να πω και κάτι ακόμα. Αλήθεια, εδώ ζούμε όλοι. Εκτός αν κάποιοι είναι κλεισμένοι σε γυάλινους πύργους. Δεν ξέρετε την κατάσταση, τι τραβάει κάθε οικογένεια, γιατί σε κάθε οικογένεια συμβαίνει ένα περιστατικό με το σύστημα υγείας που υπάρχει σήμερα το 2010. Τι λέτε, ότι χρειάζονται 25.000 νοσηλευτές και πανηγυρίζετε αν πάρετε 3.000. Είναι αυτό βαρβαρότητα ή όχι? Όταν στον τομέα που κρίνεται η ανθρώπινη ζωή λείπουν 25.000 άνθρωποι. Αυτό τι είναι? Μπορείτε να περηφανεύεστε για τέτοια μέτρα? Για να μιλήσω λοιπόν για το νομοσχέδιο. Θα μπορούσε κανένας να βάλει ένα τίτλο. Εσύ, ΑΕ.